Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, το θέμα της απογευματινής μας ομιλίας θα είναι ένα ερώτημα. Πού κτίζεις? Με το άκουσμα της ερωτηματικής αυτής προτάσεως, ίσως η σκέψη σας να πάει αμέσως στα αυθαίρετα οικείμενα και ότι ο ιεροκλήκας απόψε θα σας συστήσει πού θα πρέπει να κτίζετε τα σπίτια σας, ώστε να μην έρχονται αργότερα τα μηχανήματα της συνομαχίας
και να καταγραφίζουν με αποτέλεσμα να πάει αμέσως πόσος κόπος και πόσα χρήματα. Όχι, αδελφοί μου, άλλοι είναι οι δήμονες για αυτά τα πράγματα. Επομένως, ούτε το θέμα μου το βρήκα σε σχέδιο ή βιβλίο δόμησης του Υπουργείου Προταξίας και Περιβάλλοντος. Τότε, πού το βρήκα, πού αλλού, παρά μέσα στην Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή, αδελφοί μου, είναι ένα χρυσολογείο. Όσο χρυσάφι και αν αντιλήσουμε, αν βγάλουμε, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι ένα παγκόσμιο πανεπιστήμιο. Όσο περισσότερο παρακολουθείς και μελετάς, τόσο περισσότερο το αγαπάς. Η Αγία Γραφή είναι ένα ιατρείο που βρίσκει κανείς εκεί μέσα όλα τα φάρμακα της ψυχής. Η Αγία Γραφή είναι ένα οπλοστάσιο με χιλιάδες όπλα, αμυντικά και επιθετικά, που ταιριάζουν για κάθε άνθρωπο και σε κάθε περίπτωση. Η Αγία Γραφή, για να χρησιμοποιήσω και άλλη μια εικόνα, είναι ομοιάζει με τη θάλασσα. Στη θάλασσα πάνε οι άνθρωποι το καλοκαίρι και κολυμπάνε για να δροσιστούν. Δροσίζονται από το κάρμα του Θεούς. Όποιος μένει στην επιφάνεια της θαλάσσης, δροσίζει μόνο το σώμα του. Εκείνοι όμως που ξέρουν ότι πέρα από τη δροσιά της η θάλασσα, κάτω στα βάθη και τα σπλάχνα της, κρύβει τα μαργαριτάρια και τους άλλους θησαυρούς της, βάζουν σκάφανδρο, κατεβαίνουν κάτω και ψάχνουν εκεί γιατί ανακαλύπτουν θησαυρούς αμύθιτους. Έτσι λένε οι πατέρες ότι η Αγία Γραφή είναι θάλασσα απέραντη. Αν την Αγία Γραφή την πάρεις στα χέρια σου και διαβάσεις λιγάκι, ανάγνωση απλή, να ξέρεις ότι θα δροσίσεις απλώς λίγο την ψυχή σου. Θα ευχαριστηθείς αν είσαι πικραμένος, θα βρεις λίγη παρηγοριά, αν είσαι απογοητευμένος, θα βρεις μια ελπίδα για να αντιμετωπίσεις τη ζωή με περισσότερο λάγιο. Αν όμως δεν διαβάσεις επιπόλαια την Αγία Γραφή, όπως διαβάζεις ένα λογοτεχνικό βιβλίο, αλλά προχωρήσεις στο βάθος και σκεφτείς και διαβάσεις προσεκτικά και πάρεις αποφάσεις και εφαρμόσεις τα λόγια της Γραφής, να ξέρεις ότι βρήκες τις αυτούς τους πολιτήμους, αν παίρνεις από κάθε διαμάντη λαμπροτέρους από πολύτιμα πετράδια, τότε τα πουλάς όλα για να αγοράσεις αυτά τα πετράδια. Ας ανοίξουμε λοιπόν σήμερα πάλι, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό το αιώνιο βιβλίο και απαράδοτο βιβλίο, την Αγία Γραφή, και πάλι θα βρούμε εκεί, όπως σας είπα, το θέμα μας. Και παραλαμβάνω, πού κτίζεις? Ας ανοίξουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο και στους κήπους 24-27. Είναι μία περιεκοπή που βρίσκεται στο τέλος της επιτροπής ομιλία του Κυρίου μας. Είπε ο Χριστός, τελειώνοντας την επιτροπής ομιλία, «Πάσχουν όσοι σ' ακούειν τους λόγους τούτους και ποιοί αυτούς ομοιώσω αυτόν ανδρή φρονήμου, ώστις ο κοδόμης εθνική αραθού επί την πέτρα». Και κατέβει η βροχή και ήλιο η ποταμή και έπνευσαν λάνη και προσέπεσαν η οικία εκείνη και ούτε έπεσε. Και θεμελίω το γάρ επί την πέτρα. Και πας ο αυτού με τους λόγους τούτους και μη ποιο αν αυτούς ομοιωθήσετε αντίμορο ώστις ο κοδόμης την οικία αραθού επί την άμα. Και κατέβει η βροχή και ήλιο η ποταμή και έπνευσαν άνεμοι και προσέχουσαν η οικία εκείνη και έπεσε και είναι η πτώση αυτής μεγάλη. Με απάλλον, λέει ο Χριστός, καθένας άνθρωπος που ακούει τα λόγια μου και τα εφαρμόζει, θα το παρουσιάσω με άνθρωπο φρόνιμο, με άνθρωπο έξυπνο, που έκτισε το σπίτι του πάνω στο βράχο, πάνω στο πετρώδες έδαφος.
και κατέβηκε από πάνω η βροχή. Και ήρθαν υποταμίνοι ΣΥΡΙΖΑ στα θεμέλια και φύσησαν οι άνθρωποι από τα πλάγια και έπεσα πάνω στο σπίτι εκείνο, αλλά αυτό δεν έπεσε, διότι ήταν θεμελιωμένο πάνω στην πέτρα. Και ο καθένας λέει που ακούει τα λόγια μου αυτά, αλλά δεν τα εφαρμόζει, δεν τα εκτελεί, μοιάζει με άνθρωπο μωρό, ανόητο, ο οποίος έκτισε το σπίτι του πάνω στην άμμο. Και κατέβηκε η βροχή και ήρθαν οι ποταμοί και έπεσαν οι άνεμοι και χτύπησαν επάνω στο σπίτι εκείνο και έπεσε. Και είναι οι πτώσεις μεγάλες. Και ήταν το πέσιμο μεγάλο. Αυτά λέει ο Χριστός μας στο κομμάτι αυτό που διαβάσαμε από τον Ματθαίο. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, περιμένοντας την παρούσα περικοπή. Επειδή πάντα περιμερών των διελέχθη και βασιλείαν λέγονται και μισθών άθατων και παράκλησιν και όσα διάφτα, βούλεται και ενδέχεται να φτιστούνε τους καρπούς και δείξε όσοι και κατά τον παρόντα δίον ισχύς της αρετής. Και απλά μου. Αφού έκανε λόγο ο Χριστός για όλα τα μελλοντικά αγαθά, αφού μίλησε δηλαδή για την βασιλεία και για μισθό απερίγραπτο και για παρηγοριά και για όλα τα παρόμοια, θέλει και από εδώ να δώσει σε αυτούς τους καρπούς των νεύρων τους και να δείξει όσοι είναι και κατά την παρούσα ζωή η δύναμη της αρετής. Είπε, θα κάνετε αυτά γιατί σας περιμένει αιώνια βασιλεία. Ή αν δεν τα κάνετε, σας περιμένει αιώνια κόλαση. Θέλει όμως να δείξει ότι εφαρμόζοντας τα λόγια του ο Χριστός, εφαρμόζοντας τα λόγια οι άνθρωποι του Χριστού, τι κερδίζουν. Κερδίζονται και στη ζωή αυτή εδώ. Όχι μόνο στην άλλη, αλλά και εκτός αυτή τη ζωή είναι ασφαλισμένοι, το σπίτι τους το χτίζουν γυρά και δεν κερδίζουν. Αλλά όπως συνηθίζει ο Κύριος μας αδελφή, ομιλεί με παραπολή. Παίρνει εικόνες από την παρούσα ζωή, από την φύση και τα μεταφέρει σε πραγματικότητες του ουρανού. Παίρνει εικόνες από ό,τι βλέπει μπροστά, από περιστατικά και τα μεταφέρει αυτά στα πνευματικά πράγματα. Άραγε, ποιος είναι ο χτίστης. Τι εννοεί με το σπίτι, ποιο είναι το θεμέλιο, ποια είναι η πέτρα, ποια είναι η άμμος, ποιοι είναι οι ποταμοί, ποιοι είναι οι άνεμοι, ποιες είναι οι καταιγίδες και οι πλημμύρες. Δώστε μου, αγαπητοί μου αδελφοί, την προσοχή σας και ελάτε να ευαρθύνουμε και να προχωρήσουμε κάθε στο βάθος των νοημάτων του Ευαγγελίου. Χτίστης, λέει ο Χριστός, είναι ο καθένας μας. Ο κάθε άνθρωπος χτίζει και στεριώνει σπίτι. Ποιο άραγε είναι το σπίτι, ποια είναι η οικία που λέει το Ευαγγέλιο σήμερα. Το σπίτι, η οικία, είναι η ζωή μας, είναι ο χαρακτήρας μας, είναι οι αρχές μας, είναι οι επιθύσεις μας. Εάν δεν πρόκειτο για ελληνικό σπίτι, ξέρω, θα μπορούσες να ρωτήσεις κάπως έτσι. Εγώ είμαι ένα θωμαδάκι και δεν έχω τον απαραίτητο προϋπολογισμό. Εγώ δεν έχω ούτε υπόπεδο και δεν υπάρχει περίπτωση να έχω σχέση με πολιτικούς μηχανικούς, με εργολάβους, με μαστόρους, με μετρόνι και μεσίδα. Άρα δεν αφορούν εμένα αυτά τα λόγια του Ευαγγελίου. Αφού όμως δεν πρόκειται για ελληνικό σπίτι, όσο φτωχός και αν είσαι, θα χτίσεις οπωσδήποτε σπίτι. Όσα χρόνια κι αν σ' αφήσει ο Θεός σ' αυτόν τον ψεύτη δουλειά, να ξέρεις ότι χτίσεις κάθε στιγμή, κάθε ώρα, κάθε μέρα, κάθε χρόνο, χτίζεις ένα σπίτι, ένα παράδειγμα. Κι αυτό ονομάζεται, όπως είπαμε, χαρακτήρας, ονομάζεται ζωή, ονομάζεται επιπίθεση, ονομάζεται αρχή.
θα με συγχωρείτε γιατί με φάρμακα είμαι και πήρω λίγο λίγο γιατί είμαι όμορφος. Υπήρχε κάποιος που έλεγε εγώ έχω σαν αρχή να μην έχω καμιά αρχή. Άμα βρεθώ σε χριστιανικό περιβάλλον θα κάνω το χριστιανό. Αν βρεθώ σε περιβάλλον κοσμικό, θα κάνω το κοσμικό. Αν βρεθώ μέσα σε ψεύσεις, θα κάνω το ψεύσεις. Αν βρεθώ μέσα σε ψεύσεις, θα βλέπω. Αν βρεθώ μέσα σε πονηρούς και κακούς ανθρώπους, θα γίνω και εγώ πονηρός και κακός άνθρωπος. Ποια είναι η αρχή σου? Να μην έχω καμιά αρχή. Να προσαρμόζομαι ανάλογα με το περιβάλλον. Αυτός ο άνθρωπος, ο ομολογουμένος, έχει δημιουργήσει ένα άθλιο χαρακτήρα. Δεν έχει πεπιθήσεις, δεν έχει αρχές, δεν μπορείς επομένως να το έχεις ούτε μία εμπιστοσύνη. Άρα ο ίδιος θα σημειωθεί με το χαρακτήρα του αυτό και με την αρχή που έχουμε στη ζωή του. Ο άλλος όμως που από μικρό παιδί άκουσε τους γονείς του, το δάσκαλο, τον καθηγητή του και τον συμβούλευσαν. Και αυτοί ερευνούν από το Ευαγγέλιο και του είπαν, παιδί μου, μην μπορείς στα χέρια σου με ξένα πράγματα, με ντροπή. Και σου λέει ο νέος αυτός, ότι εγώ έχω αρχή. Κι αν ακόμα με βάλεις και με αφήσεις μέσα σε χιλιάδες, μέσα σε εκατομμύρια, δεν θα δώσω το χέρι μου να πάρω κάτι το ξένο. Και γιατί? Γιατί έχω αρχή στη ζωή. Ένας άλλος πάλι τον συμβουλεύεις να πει ψέματα. Δεν μπορώ σου λέει να πω ψέματα, να το κάνω αυτό. Γιατί? Διότι έχω αρχή από μικρό παιδί να μην λέω ψέματα. Να είμαι πάντα αληθινός και ειλικρινής. Και ο άλλος πάλι που τον βλέπεις να προχωρεί στον δρόμο στενά και ταπεινά και δεν σηκώνει τα μάτια του να κοιτάξει δίπλα του τους άλλους και τις άλλες που περνούν από δίπλα του. Και άμα του πεις, γιατί εσύ δεν είσαι νέος, εσύ δεν πρέπει να κλεντήσεις, εσύ δεν πρέπει να πειράξεις, εσύ δεν πρέπει να έχεις μια περιπετιούλα μέσα στη ζωή σου, σου λέει όχι. Διότι από τον καιρό που ήμουν μικρό παιδί, με συμβούλευσε η μητέρα μου και μου είπε, παιδί μου, να κοιτάς τις κοπέλες σαν τις αδελφές σου, να βλέπεις τις κοπέλες σαν τη μάνα σου όταν ήταν 17 χρονών. Όπως ήμουν εγώ μικρή. Οι κοπέλες είναι σαν τη μάνα σου, είναι σαν τις αδελφές σου. Και όταν ο πειρασμός έρχεται να σκέφτεσαι και να λες, μακάρι η καθαρή την καρδία, το ότι αυτή των Θεών όψονται. Γι' αυτό λοιπόν έχω αρχή να ζω μέσα στη σεμνότητα και όχι έφυλα και πρόσφυγα και διαφθαρμένα. Να, αυτός ο άνθρωπος που έχει ωραίες αρχές, υπέροχες αρχές, υψηλές, χριστιανικές αρχές, αυτός που στολίζεται με την αρτή, αυτός είναι χαρακτήρας. Αυτός χτίζει σπίτι. Ποιο είναι όμως το θεμέλιο? Ο Κύριος αναφέρει ότι υπάρχουν δύο λογιών θεμέλια. Το ένα το ονομάζει άλμα, το άλλο το ονομάζει πέτρα ή βράχο. Και το ένα το σπίτι που έπεσε και εγκρεμίστηκε, ο Λοσιός, με την πρώτη εποχή, με το πρώτο φύσιμα του ανέμου και με την πρώτη εργοτή, ήταν χτισμένο στην άμμο. Ενώ το άλλο σπίτι, το οποίο άντεξε σε όλες τις μπόρες και στη βροχή και στον άνεμο και στην πλημμύρα, ήταν θεμελιωμένο πάνω στην πέτρα. Και θεμελίω το γάμο και την πέτρα. Μα θα με ρωτήσετε, και ποιος είναι ο βράχος? Ποια είναι η πέτρα πάνω στην οποία πρέπει να θεμελιώσουμε τη ζωή μας, ο χαρακτήρας μας, τις αρχές μας και τις ευθύνσεις μας? Ποια είναι η πέτρα? Λέει ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 10ο κεφάλαιο, στο στίχο 4. Και πάντες το αυτό κόμμα πνευματικό έργο έχει μονάχα η πνευματική ακολουθούση πέτρα, η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Οι Ισραηλίτες, αδελφοί, που βάλεσαν μέσα στην έργο
το αυτό κόμμα πνευματικών αίτιων. Ήρθε ένα νεράκι από ένα βράχο, από μια πέτρα. Όταν ο Μωυσής χτύπησε με το ραβδί του και έτρεξε κρυστάλλινο νερό. Αυτή η πέτρα μέσα στην έννοια συγχώρησε μια άλλη πέτρα. Και η πέτρα αυτή είναι ο Χριστός. Και εδώ πάμε στο τρίτο κεφάλαιο της ίδιας επιστολής, στους στίχους 10 και 11, τους γράφει για το θεμέλιο. Κατά την χάρη του Θεού και δοθήσαμε, όσο φως αρχιτέκτων θεμέλιων τέτοια, άλλος δε επικοδομή. Έκαστος δε βλεπέτω ως οικοδομή. Θεμέλιο του Αναμάτου που δίσκει να τεθείτε παρά τον κείμενο ως εστίν Ιησούς Χριστός. Ένα είναι το θεμέλιο για την πνευματική οικοδομή, το τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Είναι το στέλιο, το ασάρετο θεμέλιο. Αυτό το θεμέλιο είναι ο Ιησούς Χριστός. Κανένα δεν μπορεί να μάθει άλλο θεμέλιο στη ζωή του. Αλλά αδελφοί μου, ακούω αντιλήσεις. Αν αυτό το κήρυγμα που το κάνω εδώ μέσα στην αίθουσα, που εσείς κατά τον πίστον είστε θρησκευτικοί άνθρωποι και παραδέχεστε ότι στη ζωή σας θεμέλιο είναι Χριστός, δεν το έκανα εδώ, αλλά έγινε έξω σε μια πλατεία και το έκανα σε χριστιανικούς ανθρώπους, νομίζετε ότι θα δεχόντουσαν τον Χριστό ως θεμέλιο της ζωής τους? Θα πει ένας από αυτούς, κάνεις λάθος. Εγώ νομίζω ότι θεμέλιο πάνω στο οποίο πρέπει να στηρίξουν οι άνθρωποι της εποχής μας τη ζωή τους, το χαρακτήρα τους, τις αρχές και τις επιθύσεις τους, είναι το χρήμα. Έχεις χρήμα, μη φοβάσαι τίποτα. Έχεις παρατάκι, έχεις λίρες, έχεις ομόλογα, έχεις πορτοφόλι προσκομμένο που αναστενάζει, τότε μπορείς να πας μπροστά. Εάν έχεις αυτά, μη φοβάσαι. Στήριξε πάνω σε αυτά τη ζωή σου. Τι λες, άνθρωπε μου, πέτρα είναι το χρήμα. Στερεό πράγμα είναι το χρήμα. Δεν ακούς την εκκλησία που λέει πλούσιοι εμπόρευσαν και πείνασαν οι δε κινούνται στον Κύριο που κερατοθήσονται παντός αγαθού. Δεν είναι πέτρα το χρήμα, αλλά είναι άμμος. Δεν ακούς τον καιρό Χρυσόστομο που λέει ότι το χρήμα είναι ένας δούλος, ένας υπηρέτης, που σήμερα είναι το ενός, αύριο είναι το άλλο και ουδέποτε κανός. Είδαμε αγαπητοί πλουσίους να γίνονται φτωχοί σε μια μέρα ή σε μια νύχτα. Είδαμε πλουσίους να γίνονται φτωχάδες. Είδαμε πλουσίους να είναι διαφθαρμένοι. Είδαμε πλουσίους να γίνονται τραγικά ναυάγια. Είδαμε πλουσίους να ρίχνονται στα ναρκωτικά για να βρουν μια χαρά πέρα από το χρήμα. Είδαμε πλουσίους να αποκτούν τους ανθρώπους για να κερδίσουν χρήμα. Έχουν χαρακτήρα, έχουν αρχές. Ένας μεγάλος πλούσιος σε στιγμές ειλικρινίας κατέθεσε αυτά τα λόγια. Το χρήμα δεν μου έφερε τη χαρά, δεν μου έφερε την ευτυχία, ούτε την ασφάλεια. Και ο Ζαν Ζακ Ρουσό διατήρηξε. Τι είναι χρήμα, είπε. Χρήμα είναι το μέσο εκείνο που μπορείς να αγοράσεις όλα τα πράγματα στον κόσμο αυτό εκτός από την ευτυχία. Χρήμα είναι το μέσο εκείνο που μπορείς να κάνεις στήριο για όλα τα μέρη του κόσμου εκτός από τον ουρανό. Μη στηρίζεις λοιπόν πάνω στο χρήμα. Μη θέτεις τις ελπίδες σου πάνω στο χρήμα. Δεν είναι θεμέλιο καιρό. Είναι άμμος και τριπλίζει η ζωή, ο χαρακτήρας, οι αρχές, οι πεπιθήσεις. Ακούω ένα δεύτερο. Αν ο ένας πιστεύει ότι το θεμέλιο της ζωής του είναι το χρήμα, ο άλλος διαφωνεί και λέει, όχι, εγώ νομίζω ότι δεν είναι μεν το χρήμα ούτε ο Χριστός το θεμέλιο, αλλά είναι η δύναμη. Έχεις δύναμη, μπορείς να κάνεις τα πάντα σήμερα. Έχεις δύναμη, είσαι παράδειγμα στον τόπο. Έχεις δύναμη, τότε μπορείς να κάνεις όλους τους άλλους ανθρώπους να πέσουν και να σε προσκυνήσουν. Μη φοβάσαι λοιπόν τίποτε αν έχεις δύναμη. Τι λες, είναι θεμέλιο η δύναμη, είναι ισχυρό θεμέλιο. Δεν βλέπεις, ανθρωπέ μου, πόσοι άνθρωποι που είχαν δει στα υψηλότερα αξιώματα της κοινωνικής ιεραρχίας
και μέσα σε στιγμή που, σε μια στιγμή που οι άνθρωποι τους έτρεμαν, έπεσαν, τρεμίστηκαν και η δόξα τους έσβησε, δεν πήγε ούτε ένας να τους πει μια καλημέρα. Το έχω πει ξανά. Όταν είναι ψηλά στην εξουσία, τους χειροκροτάμε και όταν φεύγουμε, γυρίζουμε τα χέρια αλλιώς. Διαβάστε την ιστορία των ισχυρών ανθρώπων και θα τον διαπιστώσετε. Κλασικό παράδειγμα τέτοιας μεγάλης πτώσεως ήταν ο Ευπρόπιος στην Κωνσταντινούπολη. Τον έτρεπαν όλοι και απειλούσε και την Εκκλησία ότι θα τη διαλύσει. Κι όμως σε μια στιγμή του χρόνου έπεσε και έπαιρνε σαν τα φύλλα των δέντρων και κατέφυγε στο λαό αυτός που είχε κάνει νόμο. Ο οποίος μπαίνει μέσα στο λαό να μπαίνει και να το συλλαμβάνουνε. Αυτός μπήκε στο λαό και κρατούσε την Αγία Τράπεζα τρέμοντας σαν τα φύλλα των δέντρων. Δεν ακούσατε επίσης τι λένε ότι η εξουσία χτύπη τους άρχοντας, καταστρέφει τους καλούς χαρακτήρας και οι άρχοντες καταπατούν τις αρχές. Μη μελήθατε λοιπόν επάρχοντας εντελούς ανθρώπων ή σκουπές της σωτηρία. Και έρχεται ο τρίτος και διαφωνεί. Δεν είναι θεμένοι ο γερό, λέει, ούτε ο Χριστός, ούτε το χρήμα, ούτε η δύναμη. Αλλά τι είναι? Είναι οι εντολές. Είναι οι απολαύσεις. Εγώ, πάνω σε αυτές θα στεριώσω τη ζωή μου, θα θεμελιώσω τη ζωή μου πάνω στα γρένια, πάνω στις διασκεδάσεις, στις περιπέτειες, στη σαρκική απόλαυση. Θεμέλιος η ζωή σου, εκεί φύγε και θα δεις. Είναι αληθινό αυτό που έλεγαν οι πρόγονοί μας. Έχεις βραχία με την ειδονή, την τύψη μακράν. Πολύ μικρή είναι η ειδονή, μεγάλη όμως είναι η τύψη. Οι ειδονές και οι απολαύσεις είναι σαν τα λουλούδια τα ανοιξιάτικα, σαν τα εφήμερα λουλούδια, που ανοίγουν το πρωί και το βράδυ μαραίνουν. Όσοι και πόσοι αδελφοί, τραγικοί, γλεντοκόποι, έπεσαν στα γρέντια, στα βυθίσια, στις διασκεδάσεις, στην ασωτεία, ελάτε τώρα να τους ορίσετε. Ύστερα από τόσα χρόνια της ειδονής και να πάρετε ίσως την απάντηση του τραγικού εκείνου νεοέλληνα ποιητού του Λαμαθιώτη. Και εμείς, ένα πρωί, είχαμε κινήσει, μόλις ο κάμπος είχε υποκινήσει, με μάτια που τα φλόγιζε η χαρά και όλοι αγέροχοι. Και γερί, σαν κρίση, μα τα μεσάνυχτα είχαμε γυρίσει με καταματωμένα τα φτερά. Ελάτε να τους δείτε. Μερικοί από αυτούς είναι ράκοι οικονομικά. Άλλους πρόωρα κερασμένους από την άσχητη ζωή. Άλλος στη φυλακή γιατί σκότωσε την ερωμένη του. Άλλο σε αναπηρικό καροτσάκι, θύμα της ασφάλτου μετά από ένα γκρέντι καιρό. Και άλλο στον τάφο πρόωρα γιατί βρήκε τραγικό θάνατο μετά από ολονύχτιο ξενύχτη. Το είπε καθαρά η Αγία Γραφή και κανείς απολύτως δεν μπορεί να το διαψεύσει. Η αμαρτία εκτρίβει σάρκας. Ο ένας λοιπόν λέει το ένα, ο άλλος το άλλο. Να υπάρχει ένας άλλος που λέει, εγώ βρήκα που θα στεριώσω τη ζωή μου. Να ένα θεμέλιο, σαν ναρκωτικά. Παίρνεις δόσεις και ταξιδεύεις σε παραδείσους. Νιώθεις ευτυχισμένος περισσότερο από το μεγαλύτερο πλούσιο, περισσότερο από το μεγαλύτερο άρχοντα. Ξεχνάς τα προβλήματά σου, απουσιάζεις από τις κοντούρες αυτή του κόσμου, ζεις στον κόσμο τον ονείρο σου. Σε αυτόν θα έφτανε μια μόνο απάντηση. Να έρχεται μια ματιά στις εφημερίδες που βγαίνουν κάθε μέρα και θα δει ότι πάρα πολύ συχνά, σχεδόν κάθε μέρα, κατακολούνται τα θύματα των ορμονικών. Μιλάς δυστυχισμένα για παραδείσους, αλλά αποφεύγεις να πεις ότι αυτή η παράδειση είναι τεχνητή και ψεύτικη. Μιλάς για ευτυχία που βαστά λίγα λεπτά. Δεν μας λες όμως πόσες είναι οι ώρες της δυστυχίας σου όταν τελειώσει η εμπειρία του ναρκωτικού. Μιλάς για την απουσία σου από τις κοντούρες της ζωής και δεν μας λες για την απουσία σου από το σπίτι, από τις πραγματικές χαρές
από τις αξίες της ζωής, ποιο χαρακτήρα έπλασες τα ναρκωτικά, ποιες αρχές κράτησες, ποια ιδανικά έζησες κάτω από τα ναρκωτικά. Ξεχνάς ότι τα ναρκωτικά σε οδήγησαν σε εξαθλίωση οικονομική και διέφυγαν το σώμα και την ψυχή σου και σε οδήγησαν σε ανώμαλη ζωή. Για σένα ταιριάζουν οι στίχοι του Βερίτη στο δύστιχο καβάθι. Πλούσιο παιδί που φτώχυνες, βαρύτατη η πληγή σου, στενό τη στέλνει στο κελί και να χωρά την πληγή σου. Δύστιχε, χρόνια πέρασες και ρήμαξες και χάλασες. Καινούριους τόπους δεν θα βρεις, δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Ερήπια μόνο συναντούν, τα μάτια πόθε γυρίσουν. Η καθημερινή πείρα, αγαπητοί μου αδελφοί, η ζωή η ίδια φανερώνει πως αυτά που ισχυρίζονται οι διαφωνούντες με το Ευαγγέλιο ότι δεν είναι θεμέλια. Είναι μάλλον σαφρά θεμέλια, είναι άμμος. Το ότι λέει άμμος είναι το πιο σαφρό θεμέλιο, ώστε να μην λογίζεται καν για θεμέλιο, μας το παρουσιάζει ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Λέει ένα παράδειγμα. Δύο παιδιά έπεσαν στην Αταθαλασσιά και αφού έπαιξαν, το ένα παρέμεινε εκεί στην άμμο και το άλλο πήγε λίγο πιο πέρα που ήταν μετρώντες το έδαφος. Και γράψανε, λέει, τα ονόματά τους. Το ένα παιδάκι στην άμμο, το άλλο εκεί πάνω στο σκληρό έδαφος. Το ένα δεν κουράστηκε πολύ να γράψει το όνομά του στην άμμο. Το άλλο ασφαλώς κουράστηκε, γιατί ήταν σκληρό το έδαφος. Αφού έπαιξαν και έγραψαν τα ονόματά τους, έφυγαν για να πάνε στα σπίτια τους. Το βράδυ όμως ο καιρός άλλαξε. Την άρμοδη τη διαδέχτηκε η πανδημία. Ήρθε το κύμα και στα δυο. Τόλμα που ήταν γραμμένο στην άμμο σβήστηκε. Τόλμα που ήταν γραμμένο πάνω στο πετρώδης έδαφος, όχι μόνο δεν σβήστηκε, αλλά καθάρισε και δαμπρήθηκε. Κάτι παρόμοιο έγραψε και ο νεοέλληνας ποιητής Σεφέρης. Πάνω στην άμμο η Ξαντή γράψανε το όνομά της, ωραία εφήσιξε ο Μάνης και σβήστηκε η γραφή. Ο πατέρας της Εκκλησίας μας λέει για τον λόγο που τα έζησε. Ο ποιητής μας λέει ότι ένα αεράκι αυτό έζησε το όνομα. Τόσο εύκολα λοιπόν σβήνουν τα ονόματα πάσο πάνω στην άμμο. Τόσο εύκολα κρεμίζονται τα σπίτια, οι αρχές, ο χαρακτήρας, οτιδήποτε όταν χτίζεται επάνω στην άμμο. Οι άνθρωποι λοιπόν δεν δέχονται τον Χριστό και τον λόγο του ως θεμέλιο της ζωής του. Αυτό είναι σύμφωνο με τη γραφή. Λέει ο προφητάνος Δαβίδ στον 117 ψαλμό. Λίγο, όλα τα δοκίμασαν οι οικοδομούντες ούτως εκενήτη της κεφαλή γωνίας, αλλά κυρίου ευγένικο άρθη και έτσι και θα βουαστεί ενωφανιμισιμών. Βλέπει ο προφήτης με τα μάτια του τα προφητικά να χτίζεται μια υποδομή. Και υπάρχουν εκεί οι χτίστες που διαλέγουν τις σκέφτες. Και εδώ παίρνουν μία βέβαια, παίρνουν άλλη βέβαια, μία την παίρνουν και την αφήνουν. Την αφήνουν. Και δεν χτίσανε, δεν την βάλανε καθόλου στην υποδομή. Τη βγάλα να κατάλληλη τελείως. Ήρθε όμως κάποιος άλλος. Η πήρε αυτή την πέτρα και έκτισε μια καταπληκτική οικοδομή. Και αυτή η οικοδομή λέει είναι θαυμαστή στα μάτια των ανθρώπων. Ποιος είναι ο δίδος αυτός που αποδοκιμάστηκε, είναι ο Χριστός. Από ποιους, από τους γραμματείς, από τους αρχιερείς και από τους φαρισαίους της εποχής του. Ποιο είναι το δόγμα που χτίστηκε πάνω σε αυτό το λίθο, είναι η Εκκλησία. Γιατί λέγεται ακρογωνιαίος λίθος, διότι στο πρόσωπο του Χριστός, στην Εκκλησία του Χριστός, συνόψισε, συνήμνωσε δύο λαούς, δύο ξεχωριστές θρησκείες, δύο ανθρώπους με ξεχωριστό περιεχόμενο. Ποιοι είναι αυτοί, απ' τη μία είναι οι Ιουδαίοι, απ' την άλλη είναι οι Έλληνες. Είναι οι Ρωμάτες. Και γι' αυτό, επειδή ακριβώς σου μπήκε στη γωνιά,
Εκεί ακριβώς που συνδέονται οι δύο τείχοι, γι' αυτό λέγεται και ακροπηδέως ήχος. Υπάρχουν όμως και σήμερα γραμματείς από τα Φαρισαίοι και αρχιερείς που κι αυτοί πετάνε όπως το λέμε. Ο Θεός είναι κατάλληλο για να αρτήσουν τη ζωή τους. Ο Χριστός όμως είναι υπέρ. Δεν το ακούσα. Πού πας, μάνα και πατέρα μου, πού πας αδερφέ μου και αδερφή μου, πού πας παιδί μου και κόρη μου, να τελειώσεις τη ζωή σου, να χτίσεις το χαρακτήρα σου, να στεριώσεις τις πεπιθήσεις σου, πού πας να στεριώσεις το γάμο σου, να χτίσεις τη νέα πουλιά σου, πάνω στην άμμο, πάνω σε σαρά τελέλια, χάθηκες. Συντρίμια θα γίνουν όλα αυτά. Θα απογοητευτείς το τέλος. Και θα λες, όπως έλεγε ένας τέτοιος που χτίσε τη ζωή μου πάνω στην άμμο. Κλάψε μια δούλα μου απελπισμένα, τα τόσα όλια τα πεθαμένα. Ο ίδιος ο Χριστός μας, το θυμένιο, ο βράχος της ζωής, είναι ένα λιθάρι δοκιμασμένο. Είδατε τι λένε οι αγολάδοι. Να πας λένε να πάρεις από τον τάδε υλικά, είναι δοκιμασμένο. Να πάρεις την τάδε μάρκα το τσιμέντο, την τάδε μάρκα τα σίδερα. Τα έχουμε δοκιμάσει, έχουμε χτίσει η οικοδομή με αυτά. Πατέρες μου και αδελφοί μου, ο Χριστός μας, ο Κύριός μας, πράγματι είναι δοκιμασμένος. Τον δοκίμασαν 2000 χρόνια τώρα οι Απόστολοι, οι μάρτυρες, οι πατέρες, οι ομολογητές. Τον δοκίμασαν οι μικροί και οι μεγάλοι, τον δοκίμασαν οι γυναίκες και οι άντρες, οι έγκαμοι και οι άγαμοι, οι ευρωκόσμοι αγωνιζόμενοι και οι ασυντηρίες. Και βρήκανε πως όταν τελείωσαν τη ζωή τους πάνω στον Χριστό, δεν απογοητεύτηκαν. Οι άνθρωποι μας απογοητεύουν. Οι φίλοι μας, η μάνα μας, ο πατέρας μας, τα αδέρφια μας, οι συγγενείς μας, μπορεί να μας απογοητεύσουν. Ο Χριστός όμως ποτέ. Ας έρθει μια ψυχή, ας έρθει μια καρδιά και να πει, ξέρεις εγώ έριξε τα πέρα στον Χριστό και με απογοήτευσε. Ας έρθει ένας που έριξε 10, 20 χρόνια την χριστιανική ζωή και να πει, εγώ έριξα την χριστιανική ζωή και απογοητεύτηκα. Πήγαν τα 20 χρόνια μου χαμένα. Είστε ίσα. Όταν εγκαταλείψεις τον Χριστό και φύγεις μακριά, θα θυμάσαι τις ωραίες μέρες που τις πέρασες κοντά του. Τώρα ίσως να ζεις μέσα στην ουρανία, να ζεις μέσα στην βρωμιά. Αλλά υπάρχει μια όαση μέσα στην καρδιά σου. Είναι τα χρόνια εκείνα της αγνότητος, τα χρόνια εκείνα της πίστεως, τα χρόνια εκείνα τα ωραία που είσαι να κοντά στον Χριστό και όταν τα θυμάσαι βρίσκεις κάποια ξεχνάση. Ο Χριστός, αδελφοί μου, είναι δοκιμασμένος τύπος. Έχεις ευγενικά όνειρα. Ο αλήθειος αυτός είναι τόσο δυνατός που μπορεί να κρατήσει τα ευγενικά σου όνειρα. Θέλεις να χτίσεις μεγάλα πράγματα, μεγάλες υποδομές. Λοιπόν, δεν έχεις να διαλέξεις άλλο λίγο παρά τον Χριστό. Αντέχει ο Χριστός για μεγάλες υποδομές. Και ακόμη κάτι πολύ σπουδαίο. Το θεμέλιο του Χριστού μας δεν είναι μόνο εκείνο που στηρίζει, αλλά είναι εκείνο που ασφαλίζει στις δυσκολίες της ζωής. Γιατί η ζωή μας δεν είναι πάντα άνοιξη. Έρχεται χειμώνα στη ζωή μας. Δεν είναι οι μέρες της ζωής μας όλο μπουνάτσα, όλο γαλήνη η θάλασσα, θα έρθει και η φορτούνα. Θα σηκωθούν κύματα, θα τρίξουν τα ψάρια, θα σχιστούν τα πανιά και θα γεμίσει η ψυχή σου με αγωνία. Η ζωή σου δεν είναι πάντα μέρα, έρχεται το σκοτάδι. Λοιπόν, σε αυτές τις δύσκολες ώρες της ζωής σου, που θα έρθει ο χειμώνας. Και όταν θα λες και εσύ μαζί με το τροπάρι της Εκκλησίας μας, τον Ιππηρό μου και Παγωγέ, χυμάζουσι την ταπεινή μου ψυχή μου και εκείκωσαν ετουδίω μου ζάλε ως περμένης εκκυρίων, όταν δηλαδή θα παγώσει χειμώνας μαζί στην καρδιά σου με τις λύπες της ζωής, και όταν κυκλώσουν οι
εισάγειες του Δίου, όπως τυπλώνουν οι μέλισσες το κερί, όταν τα βάσανε έτοιμοι. Όταν οι δυσκολίες ψώνονται σαν πελώρια κύματα για να σε καταποντήσουν, τότε πώς θα αντέξεις. Αν στηριχτείς τα σαφρά θεμέλια, αν βασιστείς την άμμο, χάθηκες αδελφέ. Έρχονται επικοινωνίες. Ναι. Ποιες είναι αυτές? Να αναφέρω μερικές. Δεν εννοούμε με τις πλημμύρες που έρχονται με την βροχή από τον ουρανό, όπως συνέβη πρόσφατα, αλλά εννοώ εκείνα τα φοβερά περιστατικά της ζωής μας. Τα αερά εκείνα που είναι οι πλημμύρες της ζωής μας. Ας έρθουμε στην πρώτη πλημμύρα. Η πλημμύρα των θλίψεων. Υπάρχει άνθρωπος που στη ζωή του δεν λυπήθηκε? Αν βρείτε κάποιον να τον φέρετε εδώ. Λέει το βιβλίο του Ιώβ ότι οι νεροσοί του γυμπός εμπλάστησαν για να πετούν και ο άνθρωπος γεννάτη εμπλάστηκε για να αποπιάσει και να πονεί. Και κάποιος άλλος είπε ότι ο πόνος είναι ο ανεπιθύμητος επισκέπτης. Δεν τον περιμένουμε, δεν τον πολυθέμουμε κι όμως αυτός χτυπάει την πόρτα και έρχεται. Σε ένα βιβλίο του Ιωδότου υπάρχει ένα περιστατικό. Υπάρχει κάποιος εκεί στη ΣΑΦ, ο οποίος λέγεται Πολυκράτης και ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένος. Δεν είχε γνωρίσει στη ζωή του τι είναι το πράγμα, τι είναι η θλίψη, τι είναι η περιπέτεια. Και το είπε αυτό το μυστικό σε ένα φιλόσοφο. Αλλά του λέει αυτός, να ξέρεις, δεν είναι καλό πράγμα που να μην είναι ευτυχισμένος στη ζωή σου. Γι' αυτό αν αγαπάς κάτι πάρα πολύ, θα το πάρεις, θα το πετάξεις, θα αποχωριστείς από αυτό, να νιώσεις λίγο λύπη στη ζωή για να καταλάβεις τι είναι η θλίψη. Και ο Πολυκράτης τι να κάνει, είχε να κατακτηθεί χρυσό. Και μια μέρα που πήγε εκεί στην θάλασσα, το πήρε, το έβγαλε το δαχτυλίδι αυτό που τα αγαπούσε τόσο πολύ και το πέταξε μέσα στη θάλασσα. Έφυγε λοιπόν και πήγε στο σπίτι του. Δεν πρόλαβε να καθίσει και χτύπησε η πόρτα. Ένας από εκεί ψαράς έπιασε ένα ψάρι. Α, σου έφερα πολύ κάτι ένα ωραίο ψάρι, να το μαγειρέψει, να το χαρίσει. Το πήρε και μόλι το άνοιξε, τι να δει, μία να το καθαρίσει, μέσα ήταν το δαχτυλίδι. Και καθόταν ο Πολυκράτης και έλεγε: εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Δεν είμαι σαν την ελλείψη. Δεν είμαι σαν την περιμένεια στη ζωή μου. Όμως, το τέλος του είναι πολύ φοβερό, αδελφοί μου. Προδόθηκε, συνελήφθηκε και ανασκουλωμώθηκε, αποκόθηκε. Πέθανε με θλιπτό θάνατο. Τις μικρές λοιπόν θλίψεις έχουμε το ψυχικό κουράγιο καμιά φορά να τις αντέχουμε. Τις εκμεβάλλες όμως πώς θα μπορέσουμε να τις αντέξουμε αν δεν είμαστε θεμελιωμένοι πάνω στον βράχο, πάνω στην πίστη και χριστιανική. Ένα αυτό παραμύθι μιλάει πάλι για μια κοπέλα. Μια δύσμορφη και τέρας κοπέλα. Ήταν λέει τόσο φοβερή ώστε το πρόσωπό της ήταν σκοτεινό. Τα δόντια της ήταν μικρά, η μύτη της ευθύσης. Τα μαλλιά της ήταν φίδια. Κάθε πρίγα και ένα φίδι. Κι όποιος λέει την αντίκριζε, κατάμενα έμενε μαρμαρωμένος. Πέθανε. Τότε λέει το παραμύθι, ο Θεός συμβούλεψε τον Περσέα. Άκουσε του λέει, θα σου πω εγώ πώς θα πας και θα σκοτώσεις το τριγιό αυτό που λέγεται Μέδουσα. Θα πάρεις την ασπίδα, θα τη γυαλίσεις καλά καλά να γίνεις, να γίνει καθέκτης. Και όταν θα πας εκεί και θα εμφανιστεί, δεν θα την δεις κατάμενα, αλλά θα κοιτάξεις μέσα στην ασπίδα το πρόσωπό της και με το ξύλος θα πάρεις το κεφάλι. Έτσι λοιπόν έκανε ο Περσέας, όπως του είπε ο Θεός, και κατόρθωσε να σκοτώσει αυτό το τέρας. Ο μύθος τι φανερώνει αδελφοί, τι δίνει. Η Μέδουσα δεν είναι άλλη παρά η μεγάλη θλίψη, οι μεγάλες θλίψεις που έρχονται στη ζωή μας. Οι θλίψεις που μας χτυπάνε κατά πρόσωπα. Μην λοιπόν τις δούμε κι εμείς κατά πρόσωπα. Να μην τις κοιτάξουμε έτσι, τις βάλουμε απέναντι μας γιατί θα απογοητευτούμε. Πώς θα τις βλέπουμε, θα τις κοιτάξουμε με μια άλλη προοπτική.
με την προοπτική της πίστεως, με την προοπτική της ελπίδος, με την προοπτική της αιωνιότητος. Έτσι θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε τις λήψεις και προφανώς. Όταν φτάνε οι δυνατές λήψεις, τότε πρέπει να κρατηθούμε καλά πάνω στο γράμμα. Όπως είναι αυτός που έχει συμβεί στη θάλασσα. Από τι θα κρατηθεί, από το νερό δεν μπορεί να κρατηθεί. Πάνε να βρει ένα βράβο που είναι ανιστερευμένο, τον αγκαλιάζει και εκεί μπορεί να το δουν αυτοί που πάνε για να σώσουν τους ανθρώπους. Αλλά εμείς έχουμε και ένα σύνθημα. Ποιο είναι το σύνθημά μας, αδελφοί? Είναι αυτό που μας είπε ο Χριστός. Μη φοβάσαι. Εν τον κόσμο θρύψει με έξεδε, αλλά θα σείτε εγώ ενήθηκα τον κόσμο. Πλημμύρα λοιπόν των θλίψεων. Η πλημμύρα των συγκοφαλιών και διωκών. Το είπε καθαρά ο Χριστός. Ή εμένα διώξαν, αφού μας διώξασε. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσουμε τον διωγμό. Είσαι χριστιανός, είσαι χριστιανή, ζεις σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, θα σε διώξει ο κόσμος. Θα σε σαρκάσει, θα σε εγκρίσει, θα σε κοροδέψει, θα σε συγκοφαντήσει. Ακόμη μπορεί και να σε αποκτήσει από την εργασία σου. Εκ των προτέρων να γνωρίζεις, ώστε όταν σε διώξουν, όταν σε ξεσκοφαντήσουν, να είσαι διεθαμένος πάνω στο Χριστό για να αντιμετωπίσεις την πλημμύρα των συγκοφαντιών και των διωγμών. Θυμάμαι παλιά μια κοπέλα χριστιανή, μια μέρα σε ένα χωριό. Ήταν τόσο καλή ψυχή, τόσο χριστιανική ψυχή, που έβλεπε τις άλλες κοπέλες εκεί στο χωριό να είναι μακριά από το Θεό και τις γυναίκες και άρχισε να τις μαζεύει, να τις κάνει μαθήματα. Όταν λέω χωριό, σχεδόν κομμόπολη, μεγάλο χωριό, κεφαλοπόλη. Όμως αυτό, ενώ άρχισαν να πάνε οι γυναίκες και να γνωρίζουν το θέμα του Θεού, όμως αυτό δεν φάνηκε καλά σε ποιους, στο στάθμο μας. Και τι είπα, δεν μας χρειάζεται ο χριστιανισμός σου, γιατί δεν έχουμε κοπέλες για τα πάντα. Και την δίωξαν την κοπέλα, την έδιωξαν, την απέκλεισαν από την περιουσία, από την υπηρεσία της και την έδιωξαν να φύγει από τον τόπο. Όταν την πλησίασε κάποιος και πήγε να την κορηγορήσει, απάντησε. Μη στενοχωριέστε. Μου αρκεί ο λόγος του Χριστού. Ή έλεγε δίωξαν και εμάς διώξουσαν. Πλημμύρα λοιπόν θλίψεων, πλημμύρα συμφαντιών και διωγμών, πλημμύρα πειρασμών. Αν ζεις τη χριστιανική ζωή, ο πειρασμός είναι πιο μεγάλος. Σε σένα θα ρίχνει ο διάβολος τα περισσότερα μέλη. Ήταν κάποτε ένας Αμερικάνος που είχε πάρει διαζύγιο με την πίστη και είχε κοντά του έναν νεύρο δούλο, ο οποίος ήταν χριστιανός. Όμως, αφού ήταν χριστιανός, αντιμετώπισε πειρασμούς και το έλεγε στο αφεντικό. Ξέρεις, έχω δυνατούς πειρασμούς. Και εκείνος το απάντησε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εσύ είσαι χριστιανός και έχεις πειρασμούς. Ενώ εγώ που δεν πιστεύω στον Θεό, δεν έχω καν πειρασμούς. Ο νεύρος δεν του απάντησε. Δεν είπε τίποτα. Μια μέρα λοιπόν, λέει το αφεντικό στο νεύρο του Θεού. Πάμε για την ίδια. Πήγα το σημείο και πήγα στο κυνήγι. Και εκεί καθώς ανήλευαν τα σκυλιά, πετάχτηκαν πουλιά. Κάμπουσα πουλιά. Το αφεντικό, ο Αμερικάνος που ήταν κάσος σκοπευτής, έριξε μία και έπεσαν κάτω αρκετά πουλιά νεκρά. Έπεσε όμως και ένα όμως που ήταν ζωντανό ακόμα. Και σπαρταλούσε την κάτω. Τρέχει ο σκύλος, το αρπάζει αυτό και το φέρει στο αφεντικό. Πλησιάζει ο νεύρος των Αμερικάνων και του λέει. Δεν μπορείς αφεντικό. Γιατί λέει ο σκύλος δεν πήγε να πιάσει τα νεκρά πουλιά και γίνει και έπιασε εκείνο που ήταν ακόμα ζωντανό. Λέει τα νεκρά, δεν χρειάζεται να πιάσει. Αυτό που ήταν ζωντανό, αυτό είναι να πιάσει. Κατάλαβε το λέει τι θέλω να πω. Αφεντικό, εσύ λες δεν έχεις πειρασμούς. Τι να έχεις πειρασμούς, δεν χρειάζεται να σε πει ο διάβολος. Για σένα λέει ο διάβολος, αυτός είναι δικός μου. Τι χρειάζεται να το κολλήσω. Αν μας θέσει ο διάβολος κάπου γερά, δεν χρειάζεται να μας κολλήσει. Αυτό το λένε και πολλοί αιρετικοί, όταν έφυγα από την ευτοξία και πήγα στην αίρεση, δεν τώρα είναι μια χαρά, τώρα βρήκα τη χαρά μου, τώρα βρήκα την άνοιξή μου. Λάθος μεγάλο! Τώρα είναι που ακριβώς είσαι δυστυχισμένος. Ας έρθουμε όμως και στην τέταρτη πλημμύρα, αδελφή. Είναι η πλημμύρα του θανάτου. Είμαι θαυμητή. Θα έρθει οπωσδήποτε ο θάνατος και θα χτυπήσει την πόρτα σου.
άλλο να πάρει τη μάνα, άλλο το παιδί, άλλο το πατέρα, άλλο το αδελφό, άλλο το κάποιον στη γενή. Τι θα κάνουμε τότε, πώς θα αντιμετωπίσουμε το θάνατο? Δεν γίνεται να παρηγορηθείς με φιλοσοφίες όταν κάνεις δικό σου πρόσωπο. Ούτε με ανθρώπινα λόγια. Το φρικτό μυστήριο του θανάτου, μονάχα όποιος πιστεύει, όποιος στηρίζεται πάνω στον πράγμα τον Κύριο, μονάχα όποιος έχει τα μάτια της πίστεως ανοιχτά και δέχεται την αθανασία και πιστεύει ότι ο θάνατος είναι ένας μικρός κύριος, μονάχα αυτός, αντιμετωπίζει αυτοπεδεσματικά το θάνατο. Και πέμπτον, πλημμύρα της κρίσης. Θα έρθει η κρίση. Όπως είναι σίγουρο σήμερα, αδελφοί, ότι είναι και εκεί. Ότι είστε εσείς εδώ, και είμαι εγώ εδώ. Και ότι ακούτε αυτή την ώρα επιχείρημα, άλλο τόσο σίγουρα είναι ότι θα γίνει η κρίση. Και δεν θα γίνει απλή κρίση, θα είναι μεγάλη κρίση. Θα είναι φοβερά ημέρα όπως λέγει η γραφή. Και στην κρίση αυτή, στο δικαστήριο αυτό, θα είναι ένας δικαστής, δεν θα υπάρχει δικηγόρος υπερασπίσεως, θα είναι μία απόφαση, θα είναι αιωνία απόφαση. Θα είναι ή αιωνία καταδίκη ή αιωνία ζωή. Λοιπόν, πώς θα σταθείς όταν έρθει εκείνη η θρυπτή ώρα, θα τρέμεις σαν τα φύλλα των δέντρων, εάν όμως είσαι στηριγμένος πάνω στο Ευαγγέλιο, εάν πιστεύεις στον Χριστό και τον αγαπάς και αγωνίζεσαι, εάν ζεις χριστιανική ζωή και οι αρχές σου και οι επιθύσεις σου και ο χαρακτήρας σου είναι σίγουρα με το θέλημα του Θεού, τότε δεν χρειάζεται να τρέμεις. Αλλά να έχεις χαρά. Άκουσε τι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγελιό του, στο τρίτο κεφάλαιο, στον οκτώ στίχο. Ο πιστεύων εις αυτόν ου κρίνεται. Ο δε μη πιστεύων ήδη και κρίνεται. Ότι μη πεπίστευτε εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Όταν πιστεύεις, δεν κρίνεσαι. Εδώ το πιστεύω όμως έχει τις συνέπειες. Δεν είναι απλώς ένας λόγος. Πιστεύω σημαίνει σώμα. Πιστεύω σημαίνει αγαπώ Χριστό. Πιστεύω σημαίνει ετοιμάζω την για την αιώνια ζωή. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, θα τελειώσουμε μια ιστορία. Στα 1696, στις βραχώδες ακτές της Κορνουάλης, που φημιζόταν για τα αναλύθητα ναυάγια της, χτίστηκε ένας πανίψιλος φάρος. Στη βάση αυτού του φάρου ήταν γραμμένο το εξής. Πολύ τραγικό. Όσο κι αν αγριέψει η θάλασσα κι ο άνεμος τεριέψει, τίποτα δεν θα με κλονίσει. Κι όμως, σε 4 χρόνια, οι ανεμοδίλες το σώριασαν, δεν έμεινε τίποτε. Μετά χτίστηκε δεύτερος πύργος, δεύτερος φάρος και αυτός εξαφανίστηκε. Τέλος, ένας τρίτος μηχανικός, έξυπνος, με μυαλό, τι έκανε λοιπόν. Τρύπησε όσο βαθιά μπορούσε το βράχο. Και πάνω στο βράχο και μέσα στο βράχο έκτισε έναν τσιμεντένιο πύργο που μέχρι σήμερα σώζεται αυτός και δείχνει τις νύχτες τον κίνδυνο στους περαστικούς ναυτικούς. Αδελφοί μου, για να σταθούμε όλοι στις θύελλες της ζωής, πρέπει να αρχίσουμε να ακουμπήσουμε ο πάνω στον βράχο μου, αλλά να δεθούμε γερά με τον βράχο. Χρειάζεται να συνδεθούμε μαζί με τον Χριστό, με τα δεσμά της αγιότητας, με τα δεσμά της αγάπης, με τα δεσμά των μυστηρίων του. Πόσο θα ήθελα και εγώ που σας μιλώ και εσείς που με ακούτε, αδελφοί μου, να στηρίξουμε όλη μας τη ζωή. Να στηρίξουμε το χαρακτήρα μας, τις αρχές μας, τη ζωή μας να τη στηρίξουμε πάνω στον βράχο, στον Χριστό και έτσι να πορευόμαστε στη ζωή αυτή. Να στηρίξουμε στον βράχο του Γολγοθά, αυτόν τον βράχο που το καταγύρισε ο Χριστός μας, όλη μας τη ζωή. Και τότε, αν είμαστε έτσι, αν πορευόμαστε έτσι, θα ακούμε τους αγγέλους να τραγουδάνε αδελφοί. Μη φοβηθείς αυτούς που στήριξαν στην πίστη επάνω την ελπίδα. Του σίδερα στη ζωή να μάχονται, μα πάντα ανίκητος του σίδερα τα μήνα.
κηρύγματα συνεχίζονται. Και την άλλη Κυριακή που μας έρχεται, 6 Απριλίου, θα γίνει πάλι ομιλία και θα ομιλήσει συνδεό ο κύριος Σουδιώκος. Σας υπενθυμίζουμε ότι αύριο το απόγευμα έχουμε κάτω τον κύκλο γραφής, ώρα 7. Επίσης, φοιτητική ομάδα, μόνο για φοιτητάς, έχουμε το Σάββατο 7.30 ώρα. Και την Κυριακή από 11 και μετά έχουμε για τους μαθητάς γυμνασίου και λυκείου. Κυκλοφόρησαν τα περιοδικά Χριστιανική Σπίδα και θα μπορείτε να το λαμβάνετε όταν θέλετε. Επίσης, κυκλοφόρησε ο νέος εκκλησιαστικός αγών και μπορείτε να το προκριθείτε από το Θεόλυμπο. Μια ανακοίνωση. Σας ανακοινώνουμε ότι αύριο θα γίνει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Αύριο Δευτέρα, 31 Μαρτίου και ώρα 2:30 στο πεδίο του Άριος. Και η συγκέντρωση αυτή, η διαμαρτυρία αυτή θα γίνει εναντίον του ηλεκτρονικού φακελώματος και των συναφών θεμάτων. Όσοι μπορείτε και επιθυμείτε, σας συνιστούμε να συμμετάσχετε στην συγκέντρωση αυτή και να ενώσετε και εσείς τη φωνή με τους άλλους μαζί μου στους συγκεντρωμένους Χριστούς. Ο Χριστός είναι ο Βράχος, φέρετε κι άλλους να στηριχθούν εκεί. Να πληθύνουμε περισσότερο. Όλοι μαζί το διεχόμενο. Διεχόμενο, Κύριο, Πατέρα, Κύριε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, εδέξου Χριστός του ημάς. Αμήν. Ο Θεός είναι μαζί σας.